Σεβαστοί πατέρες, κυρία βουλευτής, κύριοι εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης, αγαπητές συμπατριώτησες και συμπατριώτες. Από την πρώτη στιγμή που μας βρήκε αυτό το κακό, πριν από 2 χρόνια δηλαδή, ο Δήμος Θύρας, ενεργώντας ως υπεύθυνος φορέας της τοπικής αυτοδιοίκησης, μαζί με το επαρχείο, την κοινότητα της Σίας, το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο, έβαλε κάποιους στόχους. Οι στόχοι ήταν 5. Έχουν υλοποιηθεί 3, πάμε για τον 4ο και μετά πηγαίνουμε για τον 5ο στόχο. Το πρώτο ήταν να γίνει επιφανειακή απορρίβαση και έγινε. Καθαρίστηκε όλη η καρδέρα, όλη η θάλασσα, δεν υπάρχει πια πετρέλαια ούτε λερωμένα πουλιά. Το δεύτερο ήταν να μην χρησιμοποιηθούν χημικά και αυτό έγινε. Και βεβαίως μετά από έλεγχο και διαβεβαιώσεις. Το τρίτο ήταν να γίνεται σε ταχτά χρονικά διαστήματα έλεγχος του νερού από το ΕΛΚΕΘΕ και αυτό γίνεται. Και έχουμε αναταχτά χρονικά διαστήματα τις απαντήσεις από το ΕΛΚΕΘΕ. Το τέταρτο είναι η απάντηση που θα ξεκινήσει μετά τις 20 Απριλίου και πέμπτο βέβαια και τελικό είναι η ανέλκυση του συντάγματος.